όλη τη ζωή μου. Δεν έκανα τίποτα άλλο παρά να τρέχω, να τρέχω, να τρέχω. Σπίτι, μαγαζί, μαγαζί, σπίτι. Όλο βιαζόμουνα. Πόσα πράγματα γινόντουσαν γύρω μου. Οι άνθρωποι να κάθονται στα καφέ να πίνουν το τσάι τους, το αναψυκτικό τους. Να συζητάνε, να χαζεύουν στις βιτρίνες. Να στέκονται όποτε γινόταν κανένα τύχημα στο δρόμο να δουν τι συμβαίνει. Και εγώ εκεί να βάζω κάτω το κεφάλι και να τρέχω, να τρέχω. Μπας και χάσω κανένα λεπτό από τη δουλειά μου. Άμα πάρω τη σύνταξη, έλεγα. Τότε όλος ο καιρός δικός μου. Να πάω στο χωριό. Το σπίτι το έχω φτιάξει μια χαρά. Ούτε άγχος, ούτε αγωνία πώς θα εξελιχθεί η μέρα. Αν θα προφτάσω να πάω στον προορισμό μου. Όλα σε απόσταση βολής. Δεν χρειάζεται βιασύνη. Αργά και σταθερά. Με το πάσος. Αυτό δεν είναι το μυστικό της ζωής. Να μην βιάζεσαι. Αν μπορούσα να ελέγξω και την ανταρσία του κορμιού μου, να με τρέχουν τα πόδια μου και να μην τα προφταίνω. Το κακό βέβαια, όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, είναι να σταματήσουν να με τρέχουν τα πόδια μου. Τότε με περιμένει αναπηρική καρέκλα. Το Πάρκινσον δεν έχει επιστροφή. Ήταν να μην ξεκινήσει ο εκφυλισμός της μέλαινας ουσίας. Το ρημάδι να μην μπορεί να σταματήσει να κουνιέται. Φοβερό, φοβερό να μην μπορείς να ελέγξεις το ίδιο σου το σώμα. Μπορεί ο εγκέφαλος μέρα με τη μέρα να εκφυλίζεται, αλλά η σκέψη μέσα μένει ακμαία, να μην με αφήνει να ξεχνάω τα χάλια μου. Σαν την τρίχα που όσο προσπαθείς να την ισιώσεις, αυτή στέκει όρθια. Την τρίχα δηλαδή γαϊδουρότριχα. Ουδέν κακό να μη γες καλού όμως. Η σκέψη, όσο κι αν μέσα στον εκφυλιζόμενο εγκέφαλο, με πληγώνει θυμίζοντάς μου το ανελαίει το τρεμούλιασμά μου, μου δίνει παρόλα αυτά τη δυνατότητα να κάνω άλματα στη μίζερη ζωή. Να σκέφτομαι άλλα πράγματα από εκείνα τα οποία υπάρχουν στη ζωή. Να με ανακουφίζουν. Ναι. Ότι έχω κι εγώ μια σύζυγο. Τη Νίτσα. Τη Νίτσα. Και ένα παιδί το Σάκη. Η Νίτσα και ο Σάκης. Λοιπόν, όσο εκνευρισμό και αν τους προκαλεί η κατάστασή μου και ξεσπούν επάνω μου, δεν πάβουν μόλον τούτο. Είμαι βέβαιος, το ξέρω καλά, να με αγαπούν. Αλλά κι εγώ από τη μεριά μου μπορεί να τους παραπονιέμαι που... Αλλά να μόνος μου δεν είπα για να μην τους γίνουμε φόρτωμα να περιοστώ σε αυτήν εδώ την τρύπα. Αφήνοντάς τους πίσω μου όλα τα υπάρχοντά μου, να τα κάνουν ό,τι θέλουν. Ό,τι θέλουν. Και χωρίς κανένα αντάλλαγμα παρακαλώ. Θα έπρεπε όμως απόψε την ημέρα των γενεθλίων μου να ήταν εδώ. Αυτό είναι το σωστό. Θα μου πεις μπορεί να τους έτυχε κάτι σοβαρό. Να σκοτώθηκαν σε κανένα τροχαίο όπως ερχόντουσαν. Ή θα μπορούσαν και να μην είχαν υπάρξει καθόλου. Πόσοι δεν παντρεύονται ή κι αν παντρεύονται δεν κάνουν παιδιά. Ούτε ο πρώτος θα είμαι ούτε ο τελευταίος. Απλώς σκέφτομαι. Δεν κοστίζει τίποτα και να σκέφτομαι. Σκέφτομαι. Λοιπόν, η σκέψη είναι απείρως πιο μεγάλη από τη ζωή. Οτιδήποτε υπάρχει στη ζωή, η σκέψη μπορεί να το χωρέσει μέσα της.
Και έχει και περιθώριο ακόμη να χωρέσει και άλλα πράγματα που δεν υπάρχουν στη ζωή. Αλλά τα φτιάχνει η σκέψη μας σαν να είναι αληθινά. Γοργόνες, φτερωτά άλογα, μονόκεροι. Αυτά είναι πράγματα που δεν υπάρχουν στη ζωή. Αλλά τα γεννάει η σκέψη και μας τα παρουσιάζει σαν να ήταν αληθινά. Ό,τι μου το αρνιέται η ζωή, εγώ μπορώ να το κερδίσω με τη σκέψη